Κέρκυρα παντού, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα βρισκόμαστε στο χωριό Χωροεπίσκοποι. Χωροεπισκόποι, εν συντομία, θα μας τα αναλύσουν εδώ οι άνθρωποι του χωριού. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Θα δείτε όμορφες εικόνες από το χωριό, τη ιστορία, τον πολιτισμό. Δίπλα μου έχω τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σπύρος Φλουκάλης, το όνομά μου. Καλώς ήρθατε στην περιοχή μας, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Σας είμαστε ευγνώμων γιατί και άλλη μια εκπομπή μας είχατε κάνει και μας είχατε προβάλει. Είναι σημαντικό για τους ανθρώπους της περιφέρειας να έρχονται τα κανάλια και να δείχνουμε με τον τρόπο μας τον πολιτισμό, πώς περνάει ο κόσμος και όλα τα υπόλοιπα. Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή από ένα σημείο, είμαστε κοντά στους Καστελάνους γύρω, ναι. Όμως έχουμε μια απίστευτη θέα προς το χωριό, έτσι δεν είναι, πραγματικά εδώ η θέα είναι απίθανη. Ναι, για να μπορέσουμε γεωγραφικά να δώσουμε το στίγμα του χωριού μας, το χωριό Χωροεπίσκοποι, εν συντομία Χωροεπισκόποι, βρίσκεται 24 χιλιόμετρα από την πόλη της Κέρκυρας, βορειοδυτικά, μετά τον οικισμό της Μπιλίδας, του Τρουμπέτα. Ανάμεσα από το χωριό μας υπάρχουν δύο καταπράσινοι λόφοι, όπως μπορούμε να δούμε. Ο ένας δεξιά ονομάζεται Παραμόνου και ο άλλος αριστερά ονομάζεται Μικρόβουνή. Αυτοί οι λόφοι χρησιμοποιούνταν πιο παλιά ως παρατηρητήρια. Γι' αυτό βγήκε και το όνομα Χωροεπίσκοποι, χώρος επί της Σκοπιάς. Είναι διάφορες τοποθεσίες στην Κέρκυρα, στο χωριό μας, που κατανομάζουν αυτό το σκοπό του, όπως το Βιγλαντούρι, το οποίο είναι παρατηρητήριο. Τώρα, να σας πούμε ότι το χωριό μας αποτελείται, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, από 152 κατοίκους της απογραφής του 2011. Βέβαια, οι κάτοικοι είναι πολύ πιο λίγοι, γιατί με την πάροδο του χρόνου, λόγω ότι είναι πιο γέροι, έχουν φύγει, τα παιδιά που γεννιόνται είναι πολύ πιο λίγα. Πιστεύουμε περίπου στους 100 κατοίκους ότι κατοικούν το χωριό. Λοιπόν, είναι γεωγραφικά ένα ορεινό χωριό. Οι κάτοικοι είναι οι περισσότεροι συνταξιούχοι και ασχολούνται με αγροτικές εργασίες. Θα πάμε λοιπόν και στο χωριό να μας ξεναγήσετε, να μιλήσουμε. Θα ακούσουμε πολλά και για την ιστορία αυτού του τόπου, για την παράδοσή του. Οπότε οι τηλεθεατές να είναι συντονισμένοι στη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε να ξεναγηθούμε στο χωριό. Ωραία, σας περιμένουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Κουρσάρη. Και εσάς και το κανάλι σας. Να πούμε στους τηλεθεατές ότι έχετε διατελέσει πολλά χρόνια και γραμματέας του συλλόγου εδώ της περιοχής. Όχι μόνο του συλλόγου, του πολιτιστικού συλλόγου. Ναι. Και ο πρώτος ιδρυτής που έριξα εγώ το σπόρο έσπειρα και οι άλλοι δεν θεωρήσανε, όπως λέει ο Ρήγας ο Βραίος. Πού βρισκόμαστε, να πούμε στους τηλεθεατές μας. Είμαστε στο χωριό Χωροεπισκόποι. Θα ξεναγηθούμε στο χωριό και έχουμε επιλέξει έτσι κάποια σημεία που έχουν να κάνουν με την ιστορία αυτού του τόπου, με την παράδοση. Να ξεκινήσουμε αρχικά με το κτίριο που βλέπουν και οι τηλεθεατές πίσω μας. Το κτίριο αυτό ιδιωτησιακά ανήκε πριν από την Ενατοκρατία στον Άρχοντα το Θεοτόκη. Όταν λέω Άρχοντα Θεοτόκη, εννοώ την οικογένεια του Ντίνου, του συγγραφέα του Θεοτόκη, που το αρχοντικό τους είναι στους Καρουσάδες. Το χρησιμοποιούσε για θερινή κατοικία ο συγγραφέας. Κάποια στιγμή αγοράστηκε από τον Κόντε Βέγια Βούλγαρη. Ο Κόντε Βέγιας Βούλγαρης ήταν κόντες και ταυτόχρονα ήταν και διοικητής φρούρακος του Αγγελόκαστρου. Που το Αγγελόκαστρο είναι το
βορειοδυτικότερο σημείο του περίφημου Ιουστινιάνιου τείχους. Εδώ εφιλοξένησε ο κύριος Κόντε Βέγιας Βούλγαρης, εφιλοξένησε τον Έντουαρντ Λιρ, το Άγγλο επιεγητή, όχι τουρίστα, στην εποχή εκείνη λεγόντουσαν περιηγητές, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και ζωγράφος. Εδώ έχω να σας δώσω ένα, τον πίνακα του χωριού που έχει αποτυπώσει ο κύριος Λιρ. Και μάλιστα σε μία επιστολή του έγραφε στην αδερφή του ότι φιλοξενούμε σε ένα υπέροχο χωριό από τον Κόντε Βέγια Βούλγαρη, αλλά εκείνο που παρατηρώ έχει πάρα πολλές μύγες. Το σπίτι αυτό επί κατοχής ιταλικής κατοχής το χρησιμοποίησαν οι Ιταλοί και για νοσοκομείο και ταυτόχρονα στην πλευρά την βορειοδυτική είχαν γράψει επάνω Vincere Vincerevor με τεράστια γράμματα που σημαίνει θα σας νικήσουμε, θα νικήσουμε. Ο Βουλγαρής το αγόρασε από την οικογένεια του Θεοτόκη. Στη συνέχεια πάντρεψε την κόρη του ο κύριος Κόντες, ο οποίος Κόντες μέσα στο πρικοσύμφωνο που κάνει την εποχή εκείνη, όρος απαραίτητος, η κόρη αν δεν κάνει παιδιά να χωρίσει το ζευγάρι. Όπερ και γίνεται, δεν κάνανε παιδιά για κάποιους λόγους και χώρισε η κόρη του και την πάντρεψε στη συνέχεια με τον Κωνσταντίνο Ζαβιτσιάνο. Ο Ζαβιτσιάνος ο Κωνσταντίνος ήταν σόγαμπρος εδώ στο χωριό μας και ο οποίος χρημάτισε και πρόεδρος βουλής και παράλληλα και διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας. Και έξω από την Αγροτική Τράπεζα, την Τέος Αγροτική, υπάρχει και η πρωτομή του. Οι απόγονοι του Ζαβιτσιάνου, το πουλήσανε και το πήρε ένας από εδώ Συγχωριανός. Ναι. Έκτοτε, αφού το αγόρασε ο Συγχωριανός, εγκατελείφθηκε και έγινε στην τύχη του και ο Θεός ξέρει τι μέρη γενέστη. Και ακριβώς απέναντι από αυτό το κτίριο που μιλάμε είναι η εκκλησία στην οποία βρισκόμαστε. Είναι η εκκλησία μας. Είμαστε στο προάβλιο χώρο της εκκλησίας, να γυρίσουμε Βεβαίως. Από εδώ για να δούμε και τηλεθεατές, μια μεγάλη εκκλησία, η οποία όμως έχει και αυτή τη δική της ιστορία. Γιατί τα παλιά χρόνια δεν ήταν μία, ήταν τρεις εκκλησίες. Τρεις εκκλησίες. Και εγώ όταν μου το είπατε πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό. Δηλαδή εδώ στο χώρο ήταν τρεις ιεροί ναοί. Τρεις εκκλησίες. Ήταν εδώ που είναι αυτός ο χώρος τώρα με τα Βόλτα, τα Βενετσιάνικα. Ήταν η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Ο κύριος ναός της Παναγίας της Κουκαμιώτισσας. Η Κουκαμιώτισσα, όπως όλες τις ιστορίες για τις εκκλησίες, έχουν κάποιο ιστορικό. Ναι. Και παραδίπλα είναι ο Άγιος Νικόλαος. Κάποτε όμως επί ενετοκρατίας συνέπεσε στο χωριό να πεθάνουν ταυτόχρονα τρεις χωριανοί. Ταυτόχρονα τρεις χωριανοί. Και τότε οι προύχοντες, οι θύνοντες, οι διηγούντες του χωριού, όπως θέλετε πέστε το, καθίσανε και είπαν ρε παιδιά τι συμβαίνει, κάτι κάπως λέει, δεν θυμάμαι το ακριβώς το λέει, κάτι συμβαίνει, κάτι, όχι, θα το θυμηθώ ίσως στην πορεία. Και το απέδωσα στο γεγονός ότι φταίει το τρικλήσι που έχουμε. Ναι. Καταρχήν είναι η Μητρόπολη στο χωριό μας εδώ πέρα, εντάξει. Και παράλληλα και το νεκροταφείο μας. Mm-hmm. Όπου αποφάσισαν τελικά οι χωριά, τότε οι διοικούντες στο χωριό, να γκρεμίσουν τη μία εκκλησία. Έκτοτε συμπτωματικά σταμάτησαν να πεθαίνουν τρεις. Mm-hmm. Εντάξει, εύχομαι να είμαι εγώ ο χιλιοστός. Και λοιπόν, τώρα ουσιαστικά έγινε ένας ναός. Ένας μετά δηλαδή. Από τους τρεις και ποιον Άγιο έχει. Ο Άγιος Νικόλαος ο δίπλα, το χρησιμοποιεί σήμερα το παπάς μας, ο οποίος είναι εξαιρετικός, το χρησιμοποιεί για αποθήκη mm-hmm. της εκκλησίας. Εντάξει. Και τώρα η εκκλησία πιο μπροστά τι έχει, Άγιο. Η εκκλησία της Παναγίας, της Παναγίας της Κουκαμιώτισσα. Τι λέμε, μου πείτε για την ονομασία. Κουκαμιώτισσα τη λέμε, λέγανε από γενιά σε γενιά, το κληρονομήσαμε κι εμείς, θα το κληροδοτήσουμε κι εμείς. Όπου κάποιος εδώ χωριανός ναι. από τους πρώτους κατοίκους του χωριού, η οποία ξεκίνησε από τη Μικρασία, ναι. βρήκανε μια εικόνα σε ένα χωράφι εδώ παραδίπλα, όπου ήταν όλο κουκιά σπαρμένα. Κουκαμιές. Λοιπόν, και θεώρησε σκόπιμο τότε ο παπάς του χωριού να τη φέρει εδώ να φτιάξει, που ήταν σαν οροπέδιο περίπου θα λέγαμε, ένα μικρού λίγο, να φτιάξει εκκλησία. Όταν ξεκίνησε να φτιάξει την εκκλησία, έψαχνα να βρει την εικόνα, η εικόνα έλειπε. Ναι. Πού ήταν η εικόνα, γυρίσανε πάλι πίσω στο στα κουκιά, την βρήκαν στα κουκιά. Αλλά τελικά εγκατεστάθη εδώ η Παναγία, φτιάξανε τον ναό, αυτόν, ο οποίος είναι από το 1717 με αρχές του 18ου. Την εκκλησία. Με ένα παλιό καμπαναριό, έτσι δεν είναι. Το καμπαναριό είναι
εφάμιλο από πλευρά συνοικία με, με την εκκλησία. Εδώ πρέπει να τονίσουμε και να επισημάνουμε ότι το καμπαναριό αυτό είναι τόσο πολύ ευαίσθητο όταν φυσάει ο περιβολικός δυνατός αέρας, όπου πάλεται. Πάλεται. Και κάποτε ο παπάς, προκειμένου να πέσει και να έχουμε ατυχήματα και από κάτω τα σπίτια κτλ., αποφάσισε να τον κρεμίσει. Ναι. Τον κρέμισε με κάποιον τεχνίτη Γιαννιώτη. Ήρθε ο Γιαννιώτης, τον κρέμισε, αλλά μετά εγκατέλειψε την προσπάθεια, γιατί ήταν εξαιρετικά δύσκολη η αναστήλωσή του. Ναι. Οπότε ανέλαβε ένας συγχωριανός, ονόματι Βασίλης Λιγιώτης, και το αναστήλωσε μόνος του, αφού αρρύθμισε όλα τα κομμάτια από τις πέτρες που, όπως βλέπετε, τα αρρύθμισε μόνος του. Πολύ δύσκολη δουλειά. Και έκανα μια ταπεινή πρόταση την ημέρα της θητείας του, κάνα χρόνο έχει που πέθανε. Έκανα μια πρόταση εδώ στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο να αναρτηθεί μια ταμπέλα εκεί απάνω και να γράφει ότι αναστηλώθηκε από τον τοπικό μας τεχνίτη Βασίλη Γλυγιώτη. Να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι δίπλα μας έχουμε τον κύριο Δημήτρη Νικοπάσχο, ο οποίος είναι γραμματέας στον Πολιτιστικό Σύλλογο. Κύριε Νικοπάσχο, ευχαριστώ και εσάς για αυτή την εκπομπή και τη φιλοξενία βέβαια εδώ στο χωριό. Σας ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και εσείς συμμετέχετε στη συζήτηση. Μιλάμε για ένα χωριό με τη δική του ιστορία, τη δική του παράδοση, σημεία του χωριού, τα οποία και οι τηλεθεατές μπορεί να είμαστε από την Κέρκυρα, αλλά δεν γνωρίζουμε από τα περισσότερα χωριά μας. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε αυτή την εκπομπή, ένα διπορικό στα χωριά της Κέρκυρας, για να μάθουμε ακόμη περισσότερο. Ναι, είναι σημαντική, μια σημαντική δουλειά που κάνετε. Έτσι, και θα πρέπει εδώ όμως να τονίσουμε ότι η ιστορία και ο πολιτισμός ενός τόπου και η παρακαταθήκη των προηγούμενων γενιών είναι το πάτημα στο οποίο πατάνε οι μέλουσες γενιές. Όμως οι μέλουσες γενιές θα πρέπει να είναι τιμητές των προηγούμενων. Έτσι, η σημερινή Κερκυρά, και το λέω με στεναχώρια, δεν φαίνεται να τιμάει την ιστορία της και τον πολιτισμό της, και αυτό το δείχνει και η εικόνα της Κέρκυρας, η οποία σήμερα έτσι είναι κάθε άλλο παρά η εικόνα η οποία αντανακλά στην ιστορία αλλά και στον πολιτισμό της Κέρκυρας. Με πραγματικά μεγάλη λύπη. Και ήθελα να συμπληρώσω στο φίλο του Τάκη τον Κουρσάρη για τον Έντουαρ Λίρ, ο οποίος εδώ έζησε το 1856 για ένα χρονικό διάστημα, όπου φιλοτέχνησε, σκητσογράφος ήταν, έκανε γελοτογραφίες και τέτοια, και ο οποίος σε μια του επιστολή, όπως ανέφερε ο Τάκης στην αδελφή του, είπε ότι το όνομα των χωρεπισκόπων είναι ένα δύσκολο όνομα για να το δώσει στην αδελφή του να το αποδώσει. Γι' αυτό λέει κράτησε μόνο τις δύο λεξούλες χόκους πόκους. Και εμείς εδώ το 2014 το καλοκαίρι κάναμε μια εκδήλωση στα πλαίσια της εκδήλωσης που έγινε σε όλη την Κέρκυρα για τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Έντουαρ Λίρ, ο οποίος γεννήθηκε στην Αγγλία το 1812 και πέθανε στην Ιταλία το 1888. Έτσι έγινε μια μεγάλη εκδήλωση για να τιμήσουμε τον μεγάλο ζωγράφο, ποιητή και σκητσογράφο Έντουαρ Λίρ, έναν παράξενο χαρακτήρα βέβαια, αλλά ήταν ένας πρικισμένος καλλιτέχνης. Και να πούμε ότι τη φωτογραφία του χωριού μας που φιλοτέχνησε, η φωτογραφία αυτή υπάρχει στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. Το χωριό μας έχει ηλικία, ξεκίνησε να χτίζεται το 996 μετά Χριστόν, που σημαίνει 1022 χρόνια ηλικία. Όσον αφορά για τους προγόνους και τα λοιπά, εγώ θα ήθελα να αναφέρω τη ρίση του μεγάλου μας ποιητή, του Κωστή Παλαμά, που λέει ότι χρωστάμε σε όσους ήρθαν. Mm-hmm. Πέρασαν, θα έρθουν, θα περάσουν. Όλοι μας αφήνουμε πίσω μας κάποια θετικά στοιχεία και σημεία. Και ο Τάκης ο Κουρσάρης είπε όντως ότι κατοικήθηκε για πρώτη φορά το χωριό μας γύρω στο 996 μετά Χριστόν, όταν στο πνεύμα όλο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και κυρίως του Βασιλείου του Πρώτου, ο οποίος θέλησε να στελεχώσει τα δυτικά σύνορα της Αυτοκρατορίας του, και έτσι έστειλε και στην περιοχή της Κέρκυρας, έστειλε τους πρώτους κατοίκους. Και τα δύο πρώτα ονόματα τα οποία στους χωρεπισκόπους διοτήκησαν ήταν οι Κομματάδες και Φιλοκάλιδες. Έτσι, τα δύο πιο αρχαία ονόματα. Από εκεί πέρα βέβαια έχουν περάσει έτσι, πέραν της χιλιετίας,
Και έχουμε αλλάξει και τα ονόματα έχουν προσθεθεί και προσθεθεί ονόματα και έχουν αφαιρεθεί ονόματα. Θέλω να πάμε λίγο να προχωρήσουμε και να τα λέμε και να πάμε λίγο εδώ για να καταλήξουμε σε αυτή τη θέα που έχει κάποιος από την Εκκλησία, πραγματικά φανταστική και φαντάζομαι και όταν πέφτει ο ήλιος εδώ θα είναι εξαιρετικά. Ναι. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα από τα υψηλότερα σημεία του χωριού, είναι ο Ιερός Ναός. Γιατί μετά θα πάμε μέσα και στα καντούνια των χωροεπισκόπων, όπου πραγματικά και εκεί είναι πάρα πολύ όμορφα. Ναι, είναι αλήθεια ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια πραγματικά φανταστική θέα, σε ένα πολύ υψηλό σημείο του χωριού. Ίσως όχι το πιο ψηλό όμως, γιατί παρά μόνο σε πάνω και το μικρό βουνί είναι πιο ψηλά. Αλλά εδώ έχουμε μια εικόνα από αυτή την Εκκλησία της Παναγίας, μια εικόνα φανταστική της περιοχής της Βορειοδυτικής Κέρκυρας. Κυρίως και τα γειτονικά χωριά. Και βέβαια, τα χωριά. Του Αγύρου που λέμε, ναι. Της περιοχής αυτής, έτσι, της θέος, του Τέος Δήμου εις των Νέων, ναι. Τέος Δήμου Αγίου Γεωργίου. Ο Δήμος εις των Νέων είναι από την εποχή του Θουκυντίδη ακόμα, ο οποίος μετά το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου επισκέφθηκε την Κέρκυρα, επισκέφθηκε το χωριό μας, επισκέφθηκε το Σοκοράκι, επισκέφθηκε το Σχρυπερό. Mm-hmm. Το Σχρυπερό το θεωρούσε πύλη. Όταν έγινε ο Δήμος εις των Νέων, γκρινιάζανε όσοι συμβαίνει όπως για τώρα καλή ώρα, την εποχή που ζούμε, που θα γίνει η έδρα του Δήμου. Mm-hmm. Εμεί ζητάγαμε την έδρα, ο άγρος ζητάγε την έδρα, ο καθένα σε κάθε χωριό την έδρα. Οπότε λέει τότε ο υπουργό, μην μαλώνετε, μην ανησυχείτε, θα σα βρω τη λύση. Mm-hmm. Και έδωσε έδρα τον Μπερνίλα. Μπερνίλα, που είναι πάνω από του πάγου. Ναι, 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 ναι. Σε ένα μικρό χωριό, σε ένα συνοικισμό ουσιαστικά. Ναι, ναι. Και ο Μπερνίλα σε μια φανταστική. Σαφέστατα, ναι. Ήταν ο Δήμο ει των Νέων. Κάτι που είχαμε. Τότε που είχαν εφαρμόσει επί ΠΑΣΟΚ τα περιφερειακά συμβούλια, είχαμε προτείνει εμείς, και εγώ και ο Δημήτρης και ο πρόεδρος μετέπειτα, να ονομαστεί ο Δήμος για ιστορικούς καθαρά λόγους ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης. Ναι. Δήμος εις των Νέων. Όταν λέμε Στόνη, μιλάμε για την οροσειρά που ξεκινάει πάνω από τον Άγιο Ρήτο Πάγων, ναι. Και είναι αυτή που βλέπετε, η οροσειρά αυτή, η οποία καταλήγει στον Πάντρο Κάτορα. Τελικά δεν ακούστηκε. Περιελάμβανε και το Κοράκιον όρος, το οποίο είναι το όρος κάτω από προς το Σκυπερό και την Κορακιάνα, εξού και Κορακιάνα από το Κοράκιον όρος και το Σοκράκι από το Έσο Κοράκιον. Έτσι. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία δεν ξέρουμε και μαθαίνουμε σήμερα. Στο νέο να πω ότι και εγώ όταν ιδρύθηκε το Σχολικό Κέντρο Αγρού, ναι. Που πρωτολειτουργήσε το 1992, έκανα και εγώ την πρόταση αυτό το σχολείο να ιδρυθεί, να ονομαστεί Σχολικό Κέντρο εις των Νέων. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, επειδή τότε κατά το Υπουργείο Παιδείας έπρεπε να πάρει το σχολείο την έδρα της τοπικής κοινότητας, το όνομα της έδρας στο οποίο ήταν εκτισμένο, γι' αυτό και ονομάστηκε Σχολικό Κέντρο Αγρού. Παρότι είχαμε μια πολύ ιστορική περιοχή στην οποία θα μπορούσαμε να διαιωνίσουμε αυτό το όνομα της Ιστόνης με το σχολικό κέντρο αυτό, το οποίο έχει και θα έχει μέλλον. Πάμε να περπατήσουμε μέσα στο χωριό, να δουν και τηλεθεατές και τις υπόλοιπες εικόνες. Θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου αλλά και τον πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου της περιοχής στη συνέχεια και θα πάμε και στο Σύλλογο να δούμε και το κτίριό σας, εικόνες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο Σύλλογος επίσης έχει και τη χοροδία. Έχουμε μιλήσει και στην εκπομπή Πολιτισμός Εθελοντισμός για τη χοροδία του χωριού. Απλά η χοροδία μας είχε μια πολύ μεγάλη απώλεια, τον από την αρχή της δάσκαλο, τον οποίον έχασε πριν από λίγες μέρες, έτσι και αυτή τη στιγμή έχει μείνει ακέφαλη. Είμαστε στη διαδικασία βέβαια της εξέβρισης άλλου δασκάλου για να συνεχίσουμε το έργο της χωριάς, το οποίο κοσμεί όντως το πολιτιστικό μας σύλλογο και έτσι χρησιμοποιείται και για τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, τις εκκλησιαστικές και τις, όχι μόνο του χωριού μας αλλά και της γύρω περιοχής, γιατί πρέπει να πούμε ότι στελεχώνεται και από χωροδούς από την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο από το χωριό μας. Πάμε να περπατήσουμε στο χωριό και να φτάσουμε και κάτω στην πλατεία και εκεί η υπέροχη θέα. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα βρισκόμαστε στο χωριό Χωροεπισκόπου. Βρισκόμαστε τώρα σε μια γειτονιά στο χωριό μας, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο παραδοσιακό και διατριτέως οικισμός. Σε μια γειτονιά, παραλαμβάνω, που λέγεται Κατουρελάτικα. Για ποιο λόγο? Ναι. Εδώ ακριβώς από κάτω υπάρχει πηγάδι. Ναι. Διότι δεν υπήρχαν νερά στο χωριό μας. Εξυπηρετούμεθα από τα πηγάδια σε κάθε γειτονιά και όχι σε όλες τις γειτονιές.
Το λέμε κατουρελάντικα, διότι, αν με επιτρέπετε την έφραση, σε ένα κατουράει κάποιο σταγόνα σταγόνα. Και εδώ κάνανε τις μπουγάδες τους, εδώ κάνανε. Μόνο που δεν πεινόταν το νερό αυτό. Τα απόσημα νερό στην κοινότητά μας, στο χωριό μας, φέρναμε από τη Βρύση, η οποία είναι γύρω στα 500 μέτρα έξω από το χωριό, στην έξω Βρύση, όπως λέμε. Κάποια στιγμή πρέπει να πάμε και από εκεί. Και συνεχίζουμε την πορεία μας. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η συνοικία η οποία λέγεται Ρογάτικα. Και εδώ ήταν μια γριά την οποία πρόλαβα, η οποία τη λέγαμε Ρογατσέλα. Για να την ξεχωρίζουμε από τις άλλες συνοικίες. Επειδή έμενε εδώ. Επειδή έμενε στα Ρογάτικα. Εντάξει. Συνεχίζουμε από εδώ, πάμε σε άλλη συνοικία που λέγεται Παπαμαρκάτικα. Παπαμαρκάτικα. Το λέμε Παπαμαρκάτικα αυτό, διότι εκεί ήταν ο ιδιοκτήτης, θα σας δείξω περίπου που ήταν το σπίτι του, ο παπάς, ήταν παπάς. Και έχει ένα πηγάδι στην αυλή του. Το οποίο πηγάδι, στο οποίο πηγάδι έπεσε ο μικρός του γιος και πνίγηκε το παιδάκι. Έκτοτε ο Παπαμάρκος έχωσε το πηγάδι και άφησε κατάρα σαν παπάς και στο Ευαγγέλιο του χωριού ακόμα. Ότι να μην τολμήσει ποτέ κανείς να ανοίξει αυτό το πηγάδι, γιατί θα έχει την κατάρα του. Αλλά όμως άνοιξε πηγάδι παραπάνω και βρήκε νερό. Τα Παπαμαρκάτικα. Στο σπίτι του Παπαχριστόφορου του παλιού σπίτι. Να πούμε ότι έχει έρθει κοντά μας και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλογού, ο κύριος Φιλοκάλης, τον οποίο παρακολούθησαν και τηλεθεατές στην αρχή της εκπομπής, και κάνουμε αυτή τη βόλτα μέσα στο χωριό και στις συνοικίες και στα σημεία που αναφερόμαστε. Από εδώ μου είπατε περνάει και ο επιτάφιος όταν κάνει την περιφορά. Και είναι μικρά στενά μέσα στο χωριό και θα καταλήξουμε τώρα στην πλατεία. Στον κεντρικό δρόμο, όχι στην πλατεία. Α, θα καταλήξουμε στον κεντρικό δρόμο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς πλατεία. Ακριβώς. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Πάνω δεξιά, ναι. Είναι και η άλλη εκκλησία του χωριού μας, ο Άγιος Γεώργιος. Η δεύτερη σε μέγεθος, η τρίτη εκκλησία που έχουμε μέσα στο χωριό. Έχουμε και ένα άλλο μοναστήρι που είναι στην Αγία Τριάδα, είναι εκτός χωριού. Αν εξαιρέσουμε το Τρικλήσι. Σήμερα τρεις λειτουργούν οι εκκλησίες στο χωριό μας.